Μη μπορώ, Μανώλη! Με είχε λύσει ο άντρας μου τα χέρια του να τρέχουνε! Η τεράστια καταστροφή στην παραγωγή τους έχει κάνει μια ολόκληρη οικογένεια να λυγίζει από την εικόνα που παρουσιάζουν τα θερμοκήπια και οι καλλιέργειές τους. Οι εικόνες που καταγράφει ο τηλεοπτικός φακός πραγματικά συγκλονίζουν. Σε παρακαλώ, η πρόσφατη θεομηνία αφήνει ανοιχτές πληγές αλλά και ανθρώπους που έχουν χάσει τα πάντα από την δύναμη των καιρικών φαινομένων. Αυτό που ζητούν σήμερα είναι αποζημιώσεις, καθώς έχουν χάσει όλη την περιουσία τους. Έχει πάθει ζημιά και δεν είναι... Χρειάζονται, δεν είναι χρειάζονται, οπωσδήποτε χρειάζονται να γίνουν ενέργειες. Σε πολλές περιπτώσεις, σε πάρα πολλές ζημιές, ή δεν αποζημιωνόταν ο κόσμος, ή ερχόταν ανθρώποι οι οποίοι δεν είχαν σχέση με το αντικείμενο και γράφανε άλλον άλλον. Μόνιμη λύση. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα καιρικό φαινόμενο πολύ μεγάλη ένταση. Ωραία. Εγώ λέω ότι είναι, πρέπει να είμαστε. Και δεν πρέπει να προετοιμαστούμε για την επόμενη φορά. Δεν είχαμε θύματα. Τα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν πολλά προβλήματα και κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Συγκλονιστική η μαρτυρία ενός κατοίκου της Ιεράπετρας που λέει πως σώθηκαν τα εγγόνια του. Ήρθε μετά η μάνα, φώναζε παιδιά βοήθεια, βοήθεια και μαζεύτηκε ο κόσμος και ήρθαν και δέσαν ένα σινιά από το στήλο εκεί, κολύμπησαν δύο άτομα, πέσανε μέσα στο νερό που τους έχουν μέχρι το λαιμό εδώ πάνω, πήγαν και δέσαν απέναντι ένα σινί και πιάσαν το ένα μικρό παιδί, τριόχρονο ήταν το πρώτο και το δέσανε και το βάλε στο κεφάλι του απάνω το παιδί, διότι το νερό στο άντα που βούτυξε μέσα το χώνει μέχρι το λαιμό. 7 δωμάτια είναι, έφτασε το νερό σε 1,5 μέτρο και σε όλα τα ισόγειά μας, εδώ γύρω τριγύρω, από 60 εκατοστά μέχρι 15 εκατοστά. Δώσαμε προτεραιότητα την πρώτη στιγμή στη διάσωση των συμπολιτών μας. Πράγματι κάναμε διάσωση σε περίπου 11 άτομα εδώ στην περιοχή. Να γίνει ένας σωστός προγραμματισμός και να προσπαθήσουμε όσο γίνεται γρηγορότερα να αποκαταστήσουμε το αγροτικό δίκτυο του Δήμου μας, το οποίο είναι παντελώς κατεστραμμένο, μιλάμε για εκατομμύρια ζημιά. Η περιφέρεια έχει αποφασίσει από χθες, όχι σήμερα. Ήδη έχουμε στείλει για να χειριχτούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι που έχουν τα προβλήματα. Οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες, άρα λοιπόν η περιφέρεια θα πρέπει να συνεργαστεί η τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας με τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων.